Ο κύριος Στέφος από το Extra 3 και να ετοιμάσει τον κύριο Σιχονόμου από τον Αγγελιοφόρο. Κύριε Στέφο, σας παρακαλώ την ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάθος. Θα πιαστώ από την τελευταία σας απάντηση για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας ή για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία μετά τις εκλογές και θα σας ρωτήσω το εξής. Με αφορμή τις επιθέσεις που κατά καιρούς σας κάνει ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος όμως παράλληλα, συνεπής ίσως το δόγμα της δεξιάς πολυκατοικίας, αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία μετά τις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως και θα σας παρακαλούσα για μια ευθεία απάντηση. Θα ήσασταν διατεθειμένος στην περίπτωση, ξεκαθαρίσατε βεβαίως ότι επιδιώκετε, θέλετε και πιστεύετε στην κυβερνητική αυτοδυναμία. Θα ήσασταν διατεθειμένος να προχωρήσετε σε ένα είδος κυβερνητικής συνεργασίας με τον κύριο Καρατζαφέρη, να δούμε δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Λαός, ή ενδεχομένως σε αυτή την κυβερνητική συνεργασία να συμμετάσχει και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ή μήπως σκέφτεστε κάποια στιγμή να την καλέσετε να επιστρέψει πίσω στο κόμμα σας. Ευχαριστώ. Ο χώρος της κεντροδεξιάς στον τόπο μας καλύπτεται απόλυτα από τη Νέα Δημοκρατία. Απόλυτα. Και η επίκληση και μόνο του όρου κεντροδεξιός απορισμένους δεν τους κατατάσσει και αυτόματα στην παράταξή μας. Ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι συνήθως συμπορεύονται με την κυβέρνηση και δημιουργούν τις συμμαχίες των προθήμων. Και μιλάω για βασικά θέματα πολιτικής. Εκεί που στα βασικά πηγαίνουν με την κυβέρνηση. Εγώ δεν με ενδιαφέρει και δεν μ' αρέσει να μιλάω για άλλα κόμματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς χτίζουμε μια κεντροδεξιά παράταξη, ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας. Η κεντροδεξιά στην οποία εμείς πιστεύουμε δεν είναι ούτε πολυκατοικία, ούτε μονοκατοικία, ούτε η καλύβα του Καραγκιόζη. Είναι μια σταυροφορία η δική μας η κεντροδεξιά για τη σωτηρία του τόπου. Χωράει όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες, εκτός, αν θέλετε, από τους λαϊκιστές και τους κεροσκόπους. Ο χώρος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, επαναλαμβάνω, καλύπτεται απολύτως στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία.